Κύριε Χρυστοδουλάκη, πριν πάμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Νεκτάριο, ο κύριος Χρυστοδουλάκης περιέγραψε και τη δομή αυτής της μελέτης. Ξεκίνησε με το χρέος, θα πάμε στο ασφαλιστικό και μετά στα φορολογικά. Ήθελα να σας ρωτήσω, η κυβέρνηση έκανε αυτό το διάστημα μία διαπραγμάτευση που στηριζόταν κυρίως στο αντάλλαγμα του χρέους. Δηλαδή, έδωσε πολλά πράγματα στη διαπραγμάτευση για το κλείσιμο της αξιολόγησης έναντι της δυνατότητας να πάρει αυτό που έχει περιγραφεί ως διευθέτηση του δημοσίου χρέους. Με βάση αυτά που είπατε, είναι σε αυτή την κατεύθυνση ή όχι αυτή η διαπραγμάτευση? Μάλιστα. Αυτό το οποίο θεωρώ είναι το εξής. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ακολούθησε μία πολύ έτσι αργή τακτική για να κλείσει τη συμφωνία και δείχνει μία πολύ μεγάλη βιασύνη για να κλείσει το θέμα του χρέους. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει ανάποδα. Δηλαδή, θα έπρεπε η κυβέρνηση από πέρυσι, μάλλον πριν από 1,5 χρόνο, να βιαστεί να κλείσει την αξιολόγηση και τη συμφωνία, σημειωτέων ότι τότε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν περιείχε την πιθανότητα νέων μέτρων, διότι υποτίθεται ότι έτρεχαν και υλοποιούνται τα συμφωνημένα. Και μετά να περιμένει την κατάλληλη χρονική στιγμή για να τεθεί το θέμα του χρέους, το οποίο αναγνωρίζεται ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο κάπως θα αντιμετωπιστεί. Νομίζω ότι η αργοπορία στο πρώτο και η βιασύνη στο δεύτερο έφεραν τη συζήτηση αυτή στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών θεσμών πριν τις γερμανικές εκλογές. Θεωρώ ότι αυτό ήταν έτσι λάθος υπολογισμός. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι χθες που αποχώρησε προχθές η κυβέρνηση, ορθώς έπραξε, διότι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στο Eurogroup ήταν μακράν μιας λογικής κατάληξης όλης αυτής της διαδικασίας. Αλλά πιστεύω ότι η κυβέρνηση πληρώνει το κόστος της καθυστέρησης και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πληρώνουν την αδυναμία τους να συνεννοηθούν για να βρεθεί μια λύση. Επίσης, επιτρέψτε να πω τώρα με την ευκαιρία αυτή ότι αυτό το οποίο προτάθηκε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι στο πρόγραμμα χωρίς να πληρώνει, εγώ προσωπικά το θεωρώ μια καλή κίνηση, όπως θα θεωρούσα ακόμα καλύτερη κίνηση, το να μην ήταν ούτε στο πρόγραμμα ούτε στη χρηματοδότηση. Πρώτον, διότι ο ESM έχει όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες για να καλύψει τις δανειακές ανάγκες του ελληνικού κράτους. Και δεύτερον, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει επιδείξει μέχρι τώρα, εκτός από ορισμένα επιμέρους θέματα, την παραμικρή θετική ανάλυση και συνεισφορά σε ζητήματα αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής.